Γεια σου, Βάρη. Καλά, ρε Δημήτρη, ακόμα μετράς τα ευρώ από τη χθεσινή πρόταση και δεν απάντησε στην κίνηση μου. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Πού, αφού είμαι μέσα, τι να απαντήσω, πώς είναι να απαντήσω. Είναι δυνατό, τι μέσα έξω, πού είσαι μέσα στο ATM και ακόμα εσύ μετράς. Εσύ μέσα εδώ είμαι, τι να απαντήσω εν ώρα, να απαντήσω εν ώρα και μιλούσα κιόλας εκείνη την ώρα, φαντάσου. Τέτοιο γρήγορο ταμείο είναι δυνατόν. Ναι, όντες. Ούτε 20 games για να μην κουράζεται ο Νίκ. Εσύ, εγώ σε θυμήθηκα και την ώρα μετά που κλείσαμε που κάνει η Leicester 2-2 την Brentford. Η Brentford η Leicester 2-2. Που λέγαμε. Και αυτό, δηλαδή. Εντάξει, τι λέγαμε για την πρώιμη πληρωμή. Ευτυχώ ότι όσοι προλάβατε και πήρε το 2-0. Επειδή είναι στα θεωρητικά μεγάλα πρωταθλήματα, αλλιώ δεν το παίρνει. Να το πούμε και αυτό. Σωστό. Στα τελικά, α πούμε, δεν το παίρνει. Πρέπει να κάνει cash out. Και να βλέπει, παίρνει 407 για παράδειγμα από τα 410. Εντάξει, θα τα αφήσω αφού δεν στραβώνει. Ναι, και μετά ρε, τάκ, τάκ. Άντε, γεια. Χάθηκαν όλα άντε, μετά. Και πολύ εύκολα, άντε, γεια. Όχι απλά εύκολα. Μετά χάνονται όλα, όντες. Και λες, μα ναι, είναι δυνατόν να ήμουν τόσο άπλιστος. Αλλά εκείνη την ώρα μετά το απαντάς το άλλο γιατί δεν τα πήρες. Η Μάντσεστερ πάντα το έβαλε το ένα τον κολλάκι, δεν έβαλε και δεύτερο. Ναι, όντως. Το λέγαμε για τον κολγκόλ ότι ήταν σχετικά σε πολύ μικρή απόδοση, το 1,47. Εντάξει, καμιά φορά τον μπει και βγήκε, τα καλά γίνονται σε πιο ελκυστικές διοργανώσεις, αν θέλετε. Α, όπως είπες με τον Κύριο, βγήκε από εκεί το. Δεν είναι ελκυστικό το τένις. Η διοργάνωση αυτή, ρε. 10.000 μέσα στο γήπεδο. Σιγά, ρε. Γιώργο, τι λέει ο Δημήτρης. Στην Αμερική, πώς είναι. Στην Αμερική είναι. Ναι, τώρα. Ξέρεις τι είναι 10.000 στην Ουάσιγκτον. Μια οικοδομή. Τι να κάνω, γήπεδο τένις 100.000, πού να βλέπεις τον παράκι. Πες το Γιώργο, 87.500 είχε το Wembley σε παιχνίδι γυναικών. Πώς για. Είναι δυνατόν να τα λέμε αυτά. Και πήγε και στην παράταση, έτσι ώστε τα κορίτσια ήταν ακούραστα, θέλανε να παίξουν δύο ώρες μπάλα. Εν τω μεταξύ, κανένα μπάσκετ υπάρχει τώρα αυτή την περίοδο, πάρει. Τα under 19. Ναι, έχει αύριο αυτό το φιλικό. Ελλάδα, Ισπανία, τι άλλο θέλει. Παίζουν του Ισπανού. Στο φιλικό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Να δούμε τον Γιάννη, τον Θανάση, τον Αλέξη, τον Κώστα και τα άλλα παιδιά. Έτσι. Δεν είναι. Δεν είναι οι τέσσερι. Να το κούκο που παίζουν εκεί. Μόλις το διαφημίζει η ΕΡΤ. Το Ευρωμπάσκετ. Ναι. Τι γίνεται με τι χώρε σε αυτή τη διοργάνωση, θα κατέβουν πλήρε όλοι ή έχουν απουσίε τρανταχτέ. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Ναι. Έτσι, 10-15 μέρες. Οι περισσότερες δείχνουν ότι είναι γεμάτες. Θεωρώ ότι και η Σλοβενία είναι γεμάτη. Θεωρώ ότι και η εθνική μας είναι γεμάτη. Το θεωρώ και η Σερβία ότι είναι γεμάτη ομάδα. Έτσι, και κυρίως όσον αφορά την εθνική μας, θα πρέπει να δοθεί λύση από το ίδιο το τεχνικό επιτελείο. Το 1 με 11 ή 11 για 1. Σωστά, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αν θα πρέπει η εθνική να προσαρμόσει το παιχνίδι στο παιχνίδι του Γιάννη ή ο Γιάννης να βολιάσει το παιχνίδι του και τη λογική του μαζί με τους υπόλοιπους 4 που θα είναι στο παρκέ ή με τους υπόλοιπους 11 που θα είναι στην αποστολή. Οκ, okay, είναι ο Σταρ. Έχω την αίσθηση ότι μαζί με τον Τόντσιτς ότι είναι η Σταρ του φετινού Ευρωμπάσκετ. Έτσι, εγώ το έχω πει και σε ανύποπτο χρόνο ότι γουστάρω ο Τόντσιτς και με το παραπάνω. Νομίζω ότι η Σλοβενία είναι πολύ μεγάλος αντίπαλος και πολύ σκληροκαρύδι. Θα το δούμε αυτό και στην πορεία και στην πράξη. Και απλά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε και τα τελικά ρόστερ. Εντάξει, και η Ισπανία είναι πάντα ένας αξιόπιστος αντίπαλος. Εμείς πάντως, εμείς πάρει με τον Δημήτρη δώσαμε Γαλλία. Θα σκεφτούμε. Γαλλία, τι ρε παιδιά, χωρίς τον Τόνι Πάρκερ, πού πάει η Γαλλία. Όποιος πάρει, έχει 1002. Φουρνιά αυτή δεν παίζει. Χωρίς τον Τακουρί. Τον Ελκαντουρί. Κοίτα, Τακουρί και τους υπόλοιπους. Βάσει αποδόσεων που το βλέπαμε πάρει πριν κάποιες εβδομάδες, ήταν πρώτη η Σερβία, δεύτερη η Ελλάδα. Ενώ στις αποδόσεις. Τρίτη νομίζω η Σλοβενία. Α, αυτό ακριβώς. Η Γαλλία ήταν. Και πήγαμε εμείς με τη Γαλλία. Πήγαμε τη Γαλλία, ναι. Σίγουρα. Σίγουρα πήγαμε τη Γαλλία. Γιατί έτσι. Θέλαμε μεγάλη απόδοση, μάλλον έτσι για fan bet. Αλλά και η Ελλάδα έχει τις πιθανότητες. Όταν λέμε για την Ελλάδα ότι είναι δεύτερη στις αποδόσεις, νομίζω πόσο είναι, στο 3,5, στο 4. Όχι, νομίζω ήταν καμιά 4 η Σερβία και 5 η Ελλάδα, κάτι τέτοιο. Και 6,5 η Γαλλία. Και η Σλοβενία νομίζω ότι πρέπει να ήταν στο 6,5 στο 7. Κάπως έτσι, ναι. Τώρα έχει κανένα μήνα που το είχαμε δει, μπορεί να έχουν αλλάξει. Θα έχουμε τον χρόνο ούτως ή άλλως μέχρι το Σεπτέμβριο να τα δούμε. Εντάξει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τουλάχιστον χτες πήρα και μια γεύση στο Βόλο γιατί συζητούσαμε και παρέα και από τις 4 ομάδες. Νομίζω ότι ο Βόλος μου άρεσε πιο πολύ. Σε σχέση με το φιλικό που τον είχα δει προημερών στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό, αρχίζει να ρολάρει. Να ρολάρει, σωστά, να μπολιάζει και το Ματίγε πλέον στη μεσαία γραμμή. Νομίζω ότι ο Κλέιμαν είναι ένας από τους πιο καλούς θερματοφύλακες
που θα δούμε στην φετινή Super League Ιντερβέτεν από την ΕΣΥ. Και έμεινε και ο Φανφέρ, Πάρη, έτσι. Τον είδα χθες γιατί έριξα μια ματιά. Έμεινε ο Φανφέρ, ναι. Σωστά. Έχει μείνει και ο Φερνάντες μέχρι στιγμής. Έτσι, ωστόσο, αμφότεροι είναι πάντα στο σκεπτικό της πόλης. Ο Βόλος στη στιγμή αυτή, θα πρέπει να σας πω γιατί το ψάξα αυτό εχθές, έχει τελειώσει ουσιαστικά το ρόστερ του και θα κινηθεί για διαφοροποίηση αυτού μόνο αν τυχόν πουληθεί ένας από αυτούς τους δύο. Δεν είναι αρνητική ακόμα και σε αυτό το χρονικό σημείο που μιλάμε, λίγο πριν το 15 Αύγουστο και κατ' επέκταση ουσιαστικά 11 μέρες πριν την δική του σέντρα, γιατί είναι ένα κτίριο παιχνίδι το Βόλος Αστέρας Τρίπολης για το νέο πρωτάθλημα της Super League Ιντερβέτεν, οι άνθρωποι του Βόλου, στο να πουλήσουν έναν από τους δύο ποδοσφαιριστές, ενδεχομένως και τους δύο. Έτσι είναι χαρακτηριστικό ότι η ΣΠΑΛ έχει κάνει πρόταση στη διάρκεια του καλοκαιριού μόλις 150.000 ευρώ για τον πρώτο σκορ του περσινού πρωταθλήματος της Super League Ιντερβέτεν, δηλαδή για το Φανφέρ. Mm-hmm. Και η μεγαλύτερη πρόταση, νομίζω, από την Χαποέλ Μπερσεβά, που έχει φτάσει στα γραφεία και με mail κιόλας επίσημη, είναι για τον Φερνάντες, η οποία ήταν της τάξης του 500.000 ευρώ. Σε καμία από αυτές τις δύο προτάσεις δεν μπήκε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης η διοίκηση του Βόλου, η οποία φαίνεται να θέλει ακόμα και το διπλάσιο ποσό για να προχωρήσει σε μια τέτοια πόλη, δηλαδή ακόμα και σε 1.000.000 ευρώ. Ωραία. Για να μην ξεφεύγουμε χρονικά, νομίζω ότι ο Πας Γιάννινα θέλει πολλή δουλειά. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι μια μπολιασμένη ομάδα με μετρημένα νέα πρόσωπα από πλευρά του Ηρακλή μεταξύ, και όφι να το δούμε σιγά σιγά κυρίως τι θα κάνει στη θέση του τερματοφύλακα. Και κλείνοντας, να δώσουμε ένα παιχνίδι με γκολ για το βραδάκι στην Championship στις 10 η ώρα ακριβώς, West Brom Watford, πολύ ψηλές οι αποδόσεις και στον Άσο και στο Γη και στο διπλό. Θα πάμε με τον γκολ και over 2,5 και ό,τι ήθελε προκύψει, θέλοντας να δούμε γκολ και από τις δύο ομάδες στην διάρκεια του παιχνιδιού, μια απόδοση η οποία είναι στο 2,52 τη στιγμή αυτή. Τέλεια, τέλεια. Ωραία, Πάρη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, θα σε ακούσουμε και αργότερα και αύριο φυσικά πάλι